από το βιβλίο Γένεσης, σελίδα 8 από το βιβλίο Γένεσης και εδάφιο 17. Σελίδα 8 και εδάφιον 17. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, τούτο είναι το σημείο της Διαθήκης, την οποία έστησα μεταξύ εμού και πάση σαρκός ή της είναι επί της γης. Ήσαν δε οι ή του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χάμ και Ιάφεθ. Ο δε Χάμ το πατήρ του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι ή του Νόε, και εκ τούτων διασπάρισαν εισπάσαν την γη. Και έρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσεν αμπελώνα. Και έπιεν εκ του ίνου και εμεθύστη και εγυμνώθηε τη σκηνή. Και είδε ο Χάμ, ο πατήρ του Χανάν, την γύμνωση του πατρός αυτού και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα και βαδίσαντες οπισθώνατα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτών και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και τη γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου, έμαθεν όσα έκαμεν σε αυτόν ο Υιός αυτού ο νεότερος και είπεν επικατάρατος ο Χανάν, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπεν ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ και ο Χανάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Και ο Θεός θέλει πλατείνει τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει εν τες σκηνές του Σιμ. Ο δε Χανάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Και έζησε ως Νόε μετά των κατακλυσμών 350 έτη. Και έγιναν πάσε ημέρε του Νόε 950 έτη και απέθανε. Ένα μεγάλο μυστικό πνευματικό κρύβεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στο οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και το μεγάλο αυτό πνευματικό μυστικό, νόμος του Θεού είναι «Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Καθώς είναι γεγραμμένον, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, η οποία είναι εντολή πρώτη με επαγγελία για να γίνεται σε σένα καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης». Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί νόμοι μέσα στο Ευαγγέλιο που όταν ο άνθρωπος τους διακρίνει και καταλάβει την δύναμη που έχουν μέσα τους, τότε μεταμορφώνεται η ζωή του και στο φυσικό επίπεδο πεδίο, αλλά και ιδιαίτερα στο πνευματικό. Ένας από αυτούς τους νόμους λοιπόν είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να τον σέβεσαι τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να τους φροντίζεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γιατί είναι μία εντολή Θεού η οποία μάλιστα έχει και επαγγελία. Και η επαγγελία είναι όταν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ο Θεός θα φέρνει τα πράγματα έτσι ώστε να γίνεται καλός στη ζωή σου και επιπλέον θα σου χαρίζει υγεία και θα είσαι και μακροχρόνιος. Βέβαια αυτή την εντολή ο Χριστός μας την έδωσε με στην Καινή Διαθήκη στο τέλος των αιώνων, όμως απ' αρχής και μάλιστα αμέσως μετά τα νέα πράγματα που έκαμε ο Θεός και κατέστρεψε την ανθρωπότητα εξαιτίας της αμαρτίας της με κατακλυσμό, εξαιτίας της ανομίας και της αδικίας με κατακλυσμό, βρίσκοντας τον Νόε δίκαιο ενώπιον των συγχρόνων του, τέλειο να περπατάει μαζί με το Θεό, η πορεία του να είναι προοδευτικά αυξανόμενη σε αγιασμό, το κύριο χαρακτηριστικό του Νόε δε ήταν υπάκουος στο Λόγο του Θεού, έστω και αν δεν τον καταλαβαίνει, που δεν τον καταλάβαινε, καθώς τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε «Εγώ σκοπεύω
να καταστρέψω εντελώς πάσαν σάρκαν επί της γης γι' αυτό και να κατασκευάσεις μία κύβωτο μέσα στην οποία όταν ολοκληρωθεί θα εισέλθουν όλοι όσοι θα πιστέψουν στο λόγο μου που θα εκφέρεις εσύ και θα σωθούνε. Και πράγματι 120 χρόνια έφτιαχνε την κυβωτό με κύριο χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, κατά πάντα υπάκουο στις οδηγίες και στις εντολές του Θεού και ως προς την κατασκευή, και ο Θεός εξεπλήρωσε το λόγο του, καθώς αφού τελείωσε και ολοκληρώθηκε η κυβωτός και εισήλθαν μέσα μόνο ο δίκαιος Νόε, ο όγδος, όπως λέει η Γραφή, αφού έβαλε πρώτα τη γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και τις τρεις νύφες του, 7 άτομα, και ο όγδος ο Νόε εισήλθε μέσα. Η πόρτα έμεινε ανοιχτή και ο Θεός οδήγησε και όλα τα ζώα, ανά δύο, καθαρά και ακάθαρτα, για να διατηρηθεί η ζωή που ο Θεός είχε δημιουργήσει. Πέρασαν περίπου ένας χρόνος, ο Νόε βγήκε, τα παιδιά του και οι νύφες του βγήκανε και ο Θεός τους έδωσε μία υπόσχεση, δημιουργώντας το περίφημο ουράνιο τόξο, ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν πρόκειται να ξανακαταστρέψει πάσαν σάρκα ο Θεός με κατακλυσμό. Και τώρα αρχίζει μια καινούργια ζωή, μια εντελώς καινούργια ζωή, καταπληκτική, με 8 άτομα, μια εντελώς καινούργια ζωή. Ο Νόε, η γυναίκα του, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του. Μια εντελώς καινούργια ζωή. Δεν έχουνε εμπειρία που περπατάνε αυτή τη ζωή. Δεν έχουνε οδηγία πώς να περπατήσουν αυτή τη ζωή, αλλά η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου είναι μέσα τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τους έχει δώσει ο Θεός νόηση, συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα τους. Και έτσι κάποια στιγμή ο Νόε, ο τέλειος, ο δίκαιος, ο Άγιος, περπατούσε με τον Κύριο, έπεσε. Μπορεί να πέσει ο Νόε, βέβαια. Μα δεν είναι τέλειος, είναι. Ο Δαβίδ δεν ήταν κατά την καρδία του Κυρίου, ήτανε. Και έπεσε σε αμαρτία τρομακτική. Νυχία, πορνεία και φόνο. Και ο Νόε καλλιέργησε, όντας γεωργός, αμπέλια, έβγαλε κρασί, ήπιε και μέθησε. Και καλά μέχρι εδώ, αλλά το μεθύσι που τον οδήγησε, εγυμνώθη. Που η γύμνωσης ήταν κάτι έξω από το Λόγο του Θεού, γιατί όταν τους έβγαλε ο Θεός από τον Παράδεισο, τους ενέδισε με χιτώνας. Εγυμνώθη μέσα στη σκηνή του. Παράβαση, ανομία. Η γύμνια δεν αρέσει στο Θεό, ούτε στους ανθρώπους του Θεού. Στο διάβολο αρέσει και στον κόσμο αρέσει. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει η διάκριση στη ζωή των τριών γιών του. Και ο Χάμ, ο μικρότερος γιος του, τον είδε. Είδε την αμαρτία του. Μαζί με τον γιο του, το Χανάν. Και είδε την αμαρτία και την εξέθεσε την αμαρτία. Τη φανέρωσε. Παράξενο. Δεν είχε σεβασμό για τον πατέρα του, τιμή για τον πατέρα του.
Έτσι τον οδήγησε η συνείδησή του. Άρα η συνείδησή του φανερώνεται ότι είναι χαλασμένη. Το είπε στα αδέρφια του. Και τα αδέρφια του με άλλη συνείδηση πήρανε ένα ημάτιο, το βάλαν πίσω τους, στην πλάτη τους, πηγαίνανε πίσω, τον σκέπασαν, δεν εξέθεσαν τον πατέρα τους και δεν είδαν την αμαρτία του. Την κάλυψαν. Εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός μας λέει η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πλήθος αμαρτιών. Και εννοεί όχι μόνο των άλλων αλλά και των δικών μας. Πώς? Γιατί όταν εγώ αποκαλύπτω την αμαρτία και τη βλέπω κατάματα του άλλου, τότε γίνομαι συμμέτοχος της αμαρτίας του αφενός μεν, αφετέρου δε χαίρομαι για την αμαρτία του άλλου. Τρίτον, και το σημαντικότερο απ' όλα, είναι ότι δεν συγχωρώ αυτό που ο Θεός αγωνίζεται να συγχωρήσει. Ο Θεός αγωνίζεται να βρει τρόπο. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει «Η Χριστότης του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια». Αγωνίζεται ο Θεός να βρει τρόπο να μας φέρει σε μετάνοια, γιατί δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να μετανοήσει για να ζήσει. Ο Ιάφεθ λοιπόν και ο Σιμ πήραν την καλή απόφαση. Κάλυψαν την αμαρτία, την εσχήνη του πατέρα τους, δεν την εξέθεσαν, τα έκρυψαν και τίμησαν έτσι τον Νόε που ήταν θούλος του Θεού, τον Νόε που θα έλεγα σήμερα είναι παιδί του Θεού, τον τίμησαν, αλλά ιδιαιτέρως δόξασαν το Θεό, γιατί η καρδιά τους ήταν κατά την καρδιά του Θεού που δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να τον φέρει σε μετάνοια για να τον σώσει. Ξέρει πολύ καλά ο Θεός τι θα πει κόλαση. Εμείς δεν ξέρουμε. Εάν ξέραμε τι σημαίνει κόλαση, και εμείς θα ήμασταν όχι όπως είμαστε, αλλά και θα προσευχόμαστε και θα αγωνιζόμαστε για όλους τους άλλους να μην είναι όπως είναι. Η ενέργεια αυτή θα έχει άμεσα αποτελέσματα στο μέλλον, γιατί ο Θεός είναι αγαθός, μακρόθυμος και δίκαιος. Ο Νόε λοιπόν όταν ξύπνησε αμέθιστος, ξεμέθιστος, έμαθε και λυπήθηκε. Λυπήθηκε ιδιαίτερα για το γιο του το μικρότερο. Χάρηκε. Και μάλιστα χάρηκε ιδιαίτερα για τους δύο μεγαλύτερους. Και ο Νόε έχει το πνεύμα του Θεού. Όπως ο Νόε λυπήθηκε για το έργο του Χαμ, έτσι και ο Θεός λυπάται για το έργο του ανθρώπου που δεν συγχωρεί, που δεν μακροθυμεί, που δεν αφήνει, δεν καλύπτει, δεν κρύβει, δεν κουκουλώνει την αμαρτία του ανθρώπου που μετανόησε. Προφανώς ο Νόε μετανόησε όταν ήρθε εις αυτόν. Και μέσα από την ψυχή του Νόε βγήκε η φωνή του Θεού. Ο Χανάν, ο γιος που συμμετείχε, ο γιος του Χαμ που συμμετείχε στην ενέργεια, να είναι επικατάρατος. Φοβερό, αδέρφοι. Θα έλεγε κανείς δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο, καμιά μεγάλη αμαρτία, ίσα ίσα ήταν δίκαιος και έλεγξε την αμαρτία του πατέρα του. Αλλά δεν βλέπει έτσι ο Θεός. Ο Θεός έχει μάτια μακρόθυμα, έχει μάτια συγχωρητικά,
είναι ελεήμων, είναι εκτήρβων, είναι μακρόθυμος, είναι συγχωρητικός, είναι αγαθός. Επικατάρατος ο Χανάν και θα είναι δούλος των δούλων του αδελφού του, των αδελφών του. Δούλος των δούλων των αδελφών του. Φοβερό. Και με απόλυτο προφητικό πνεύμα ο Νοέ συνεχίζει για τον Σιμ και τον Ιάφεθ. Για τον Σιμ λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ. Γνωρίζει ο Θεός ότι τον Σιμ τον έχει για ένα ιδιαίτερο έργο, τον Ισραήλ δηλαδή. Τον έχει ένα ιδιαίτερο έργο που θα του αποκαλυφθεί ο αληθινός Θεός, γιατί είναι Θεός αποκαλύψεως. Δεν τον μπορεί να τον ανακαλύψει ο άνθρωπος. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτούς που έχουν καλό παρελθόν, καλό παρόν και καλύτερο μέλλον παρά Κυρίου. Ευλογητός ο Θεός, Κύριος ο Θεός του Σιμ. Και ο Χανάν θα είναι δούλος εις αυτόν. Προφητεύει δουλεία. Πράγματι, οι Χαναναίοι που ήταν οι Εβουσαίοι, οι Χεταίοι, οι Αμοραίοι, οι Γεργεσαίοι παρεδόθησαν στην εξουσία του Ισραήλ πολλά χρόνια αργότερα. Μάλιστα, οδηγούμενοι, διοικούμενοι, κυβερνόμενοι από τον παντοδύναμο Θεό. Τον ευλογητό, ευλογητός ο Θεός του, και Κύριος του Σιμ. Αλλά και για τον Ιάφεθ έχει καλό σχέδιο ο Θεός. Ο Θεός θα πλατείνει τον Ιάφεθ, θα επεκτείνει τα όρια του και το σημαντικότερο και θα τον φέρει να κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ, δηλαδή θα τον φέρει στη θρησκεία θα λέγαμε, στην πίστη θα τον φέρει στο Θεό. Όπως πράγματι και έκανε. Αλλά ταυτόχρονα ο Χανάν θα είναι δούλος και σε αυτόν. Τρία αδέρφια του ευλογημένου πατρός τους. Τρία αδέρφια που επίστηκαν, γιατί δεν μπήκαν με το ζόρι μέσα, επίστηκαν από την ομολογία και το κήρυγμα του δίκαιου Νόε ότι ένα κήρυγμα απίστευτο ότι ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού από πάνω, θα ανοίξει τις αβύσσους από κάτω και θα γεμίσει η γη όλη με νερό που δεν είχαν δει ποτέ βροχή μέχρι τότε και θα πνιγούν όλοι εκτός από αυτούς που θα είναι μέσα στην Κιβωτό. Τρεις σε σωσμένοι, ευλογημένοι μέσα στην Κιβωτό. Στον έναν ο Θεός προφητεύει ότι θα το αποκαλυφθεί. Στον άλλον ο Θεός προφητεύει μέσα από τον δίκαιο Νόε ότι θα επεκτείνει τα όρια του και αυτός θα γνωρίσει τον Θεό που και σε αυτόν θα αποκαλυφθεί στον μικρότερο και στην συνέχεια του δούλος των δούλων καταραμένος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, να παίρνουμε καλές αποφάσεις. Γιατί το μέλλον μας είναι στα χέρια μας. Το μέλλον μας εξαρτάται από την καρδιά μας και από τις αποφάσεις του πνεύματός μας. Το μέλλον μας εξαρτάται από τα έργα μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Και να διακρίνουμε με μεγάλη προσοχή τους πνευματικούς και απαράβατους νόμους του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού που κανένας δεν μπορεί να τους ξεπεράσει. Κανένας. Γιατί είναι γραμμένοι από τον Πατέρα διά του Υιού εν Πνεύματι Αγίω. Εκεί, ακριβώς εκεί, σε αυτή τη γνώση έρχεται ο Θεός και μας λέει φοβού τον Κύριον τον Θεόν σου και πράτε τις συντολές του. Εκεί δημιουργείται ο φόβος του Θεού μέσα μου, μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μυστικό της μεγάλης ευλογίας των φοβουμένων των Κύριων.
γιατί ξέρει ο φοβούμενος τον Κύριο ότι ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, αλλά ο Θεός είναι και πυρ καταναλύσκων. Και πυρ καταναλύσκων όχι στους αμαρτωλούς που τους αγαπάει και θέλει να επιστρέψουνε, πυρ καταναλύσκων σε αυτούς που κρίνουνε, κατακρίνουνε και καταδικάζουνε. Είναι πυρ καταναλύσκων όχι στον άσωτο Υιό που επέστρεψε και μετανόησε, αλλά είναι πυρ καταναλύσκων στον πρεσβύτερο Υιό που ποτέ δεν εισήλθε στη χαρά του Πατέρα του, στη χαρά του Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός κατοικεί μετά του συντετριμένου την καρδία. Τι σημαίνει συντετριμένου την καρδία? Που σπλαχνίζεται, που αγαπάει, που συγχωρεί, αλλά και μετά του ταπεινού το πνεύμα. Τι σημαίνει ταπεινός πνεύμα? Που μπορεί και ανέχεται, υποφέρει με αγάπη ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια στον άνθρωπο που έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει στο λόγο του. Τρέμει στο λόγο του. Ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να παρακαλέσουμε το Θεό να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο λόγο του Θεού, ώστε ο Θεός να έρχεται κοντά μας με ευμένεια, να ανοίγει την καρδιά του και να εκχέει την αγάπη του μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να ισχύει η εντολή του Θεού, μάλλον η επαγγελία του Θεού επιβεβαιωμένη με θόρκου: ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αμήν.